Όπου φύγει, φύγει η εκδρομή στις 28 Οκτωβρίου. Το ένα λεωφορείο φεύγει μετά το άλλο από το κτέλι της Πάτρας, με τους ταξιδιώτες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για ένα τριήμερο. Πού πάτε? Αθήνα. Αθήνα. Για το τριήμερο? Για το τριήμερο, ναι. Πότε γυρίζετε? Θα δείξει. Δεν ξέρουμε τώρα, όλο στο πρόγραμμα, θα το βρούμε. Είσαστε πρώτη χρονιά εδώ στην Πάτρα? Τρίτη. Αλλά πάντα γυρίζετε 28η? Πάντα. Η οικογένεια πάνω απ' όλα. Αθήνα, ναι. Είσαστε από Αθήνα και... Ναι. Σπουδάζετε εδώ, Πάτρα? Σπουδάζω, ναι. Πόσες μέρες θα λείψετε? Για 4 μέρες. Τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται προς τα αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Όμως δεν λείπουν και εκείνα για άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Σήμερα υπολογίζουμε από εδώ να έχουμε γύρω στα 120 δρομολόγια στο 24ωρο για όλες τις περιοχές της Ελλάδος, με κυριότερο αποδέχτη του περισσότερου κόσμου να είναι η Αθήνα. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό, όπως βλέπετε κι εσείς. Ο κόσμος εξυπηρετείται απόλυτα με τις γραμμές του ΚΤΕΛ και ευελπιστούμε ότι μέχρι το βράδυ θα πάνε όλα καλά. Συνήθως η μεγαλύτερη κίνηση αποτελείται από πρωτοετής φοιτητές. Είναι αυτοί που ακόμα είναι δεμένοι με την οικογενειακή τους αιστεία, καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα σε κάθε ευκαιρία να μπορούν να γυρίζουν σπίτια τους. Η κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής ήταν υψηλή, ενώ αναμένεται πολλά δρομολόγια να πραγματοποιηθούν και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού.